συγχαρώ τον Χωράφη για το τίτλο του που έλαβε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Συγχαρητήρια. Είναι η απόψινή παρουσία σας εδώ αποδεικνύει του λόγου του αληθές ότι αξίζεται αυτό το δημοτικό τίτλο από το Οικουμενικό Πατριάρχη. Μεταφέρω μάλιστα και τις ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχη, τον οποίο είχα επισκεφθεί προχθές στο Φανάρι. Πέρα όμως από αυτόν, να σας συγχαρώ όπως και τα μέλη της χοροδίας για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε, την τεχνική επεξεργασία που όντως το αποτέλεσμα είναι φανερό. Η αρμονία αυτή που δόθηκε σε εμάς μέσα από την εκτέλεση των λειτουργικών κειμένων με την μουσική τους επένδυση φανερώνει το πώς η Εκκλησία από αιώνων χρησιμοποίησε αυτό τον τύπο της μουσικής για τη λατρεία της. Να φανταστούμε τώρα αιώνες από τότε που η Εκκλησία του Χριστού ιδρύθηκε στον κόσμο και θέλησε να χρησιμοποιήσει ένα είδος μουσικής που ως αναπτύχθηκε η Βυζαντινή μουσική, η οποία το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, έχει την προέλευση της από την ελληνική μουσική. Αν προσέξουμε τα ελληνικά τραγούδια ακόμα και σήμερα, θα διαπιστώσουμε τους ήχους, όπως τους ονομάζουμε, να τους συναντούμε και στα ελληνικά τραγούδια, όπως τους συναντήσαμε απόψε εδώ με τους ύμνους που ακούσαμε από τη χοροδία. Μάλιστα, το τελευταίο μεγάλο κομμάτι ήταν, θα το ονόμαζα, οκτάηγο, και θα σας έλεγα, μας ετοιμάσατε για το οκτάηγο της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οκτάηγο είναι, έχουμε στη Βυζαντινή μουσική 8 ήχους, τύπους μουσικής με διαφορετικές τοποθετήσεις στις νότες, όπως ώστε το άκουσμα να είναι πολύ διαφορετικό του πρώτου ήχου από τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο και μετά η πλάγη ήχη, όπως τους ονομάζουμε, πλάγιος του πρώτου, πλάγιος του δευτέρου, βαρύς και πλάγιος του τετάρτου, που ήταν η αναλλαγή αυτών των ήχων στο τελευταίο μεγάλο κομμάτι που ακούσαμε και ο Σάκης ο Χωράφης έλεγε το Άγια ή μια άλλη πρόταση για να εισαγάγει τον ήχο, ήταν αυτή η αναλλαγή των ήχων που ακούσαμε απόψε. Και πάλι ευχαριστώ πολύ γιατί επειδή το γνωρίζετε και εσείς όπως και εγώ λόγω της διαδρομής μου μέσα στην Εκκλησία, για παράδειγμα έπεσε στην αντίληψή μου ότι έχουν ανεβάσει στα YouTube κάποιες λειτουργίες που τελούσαμε όταν ήμουν διάκονος στην Μητρόπολη Αθηνών, που εκεί έχουμε ένα άλλο δάσκαλο. Ήταν ο Μακαρίτης ο Σπυρίδων Περιστέρης, τον οποίο είχαμε και δάσκαλο στο Δίο Αθηνών, ή αν πάμε στο Πατριαρχείο, έχουμε το ονομαζόμενο Πατριαρχικό Ύφος. Περισσότερο έχετε αυτό το ύφος του Πατριαρχικού, αλλά και τα μέλη που έχετε επιλέξει είναι μουσικοδιδασκάλων παλαιών και νεότερων. Και αυτό είναι που μέσα στην Εκκλησία δεν απέκτησε ποτέ ούτε μια νεότερη σύνθεση, γιατί η ζωή της Εκκλησίας συνεχίζεται και όταν συγγράφουμε μια ακολουθία ενός νεότερου Αγίου, αν
υπάρξει και η μελοποίηση των ύμνων για το συγκεκριμένο Άγιο, για παράδειγμα τον Άγιο Παΐσιο ή άλλους νεότερους Αγίους. Έτσι λοιπόν αυτή η παράδοση που ξεκινάει από τότε που αναφέρεται ακόμα ότι οι μοναχοί της Ερήμου, της Αιγύπτου, εισήγαγαν τη μουσική στις ακολουθίες τους, από τότε λέγω μέχρι και σήμερα συνεχίζει αυτή η παράδοση που είναι ζωντανή παράδοση. Δεν είναι ένα μουσιακό είδος, αλλά το λέγω πάντοτε ότι πιθανόν η βυζαντινή μουσική να είναι αυτή που περισσότερο ακούγεται και παρακολουθείται από τους πιστούς που προσθέτουν στις εκκλησίες. Γι' αυτό και η δική μου συμβουλή είναι πάντοτε να προσέξουμε αυτό τον πλούτο, οι ψάχτες μας να επιδοθούν καλύτερα στην γνώση και άσκηση ψαγωδία της βυζαντινής μουσικής, γι' αυτό και δικαίως έχει θεωρηθεί πλέον η βυζαντινή μουσική ως μια άλλη μια άλλη περιουσία, να σου πω έτσι, είναι μια παράδοση που πρέπει να διατηρηθεί. Γι' αυτό είναι που κάνετε και εσείς, γι' αυτό σας χαίρω και εύχομαι καλή πρόοδο και καλή συνέχεια στο πολύ σημαντικό έργο σας. Ευχαριστούμε.